Take my next ledger, Δημήτρη Σαμπράης εδώ και έχω στα χέρια μου το Samsung Galaxy Z Flip 5. Είμαι στα γραφεία της Samsung. Τώρα μόλις μας το έδειξαν, δεν έχω δοκιμάσει τη συσκευή πιο αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι δεν έχουμε gap πλέον. Εδώ έχει μειωθεί κατά 2 χιλιοστά συνολικά το πάχος. Το gap εδώ πέρα το κενό έχει μειωθεί δραματικά. Έχουμε λοιπόν καινούργιο σχεδιασμό, αλλά το βασικότερο είναι η εξωτερική οθόνη, που η οποία πλέον είναι στις 3,4 ίντσες, είναι Super AMOLED με ανάλυση 720x748. Ακολουθεί τις κάμερες, βλέπετε εδώ πέρα πηγαίνει, έχει ένα εδώ πέρα που έχει χρήση, αλλά θέλω ψάξιμο γι' αυτό. Οπότε τον έρθω αναλυτικά στο γραφείο. Παρ' όλα αυτά έχει πολλές λειτουργίες εδώ, έχουμε τα widgets, με pinch to zoom και τέτοιο μπορούμε να επιλέξουμε και το widget μας. Μπορούμε να κάνουμε κλήσεις κανονικά, αν έχουμε SIM μέσα. Βλέπουμε εδώ μηνύματα, χάρτες κανονικά. Μπορούμε να δούμε Netflix από την εξωτερική οθόνη, YouTube κανονικά. Υγεία βλέπω εδώ πέρα. Έχει διάφορα και φαντάζομαι μπορούμε να προσθέσουμε μέχρι και 13 συνολικά widgets έξω. Όμως, αν ανοίξουμε την οθόνη, έχουμε μια 6,7 inches Dynamic AMOLED 2x οθόνη με 120Hz ρυθμό ανανέωσης, είναι LTPO η οθόνη, οπότε παίζει από 1 μέχρι 120Hz και μια ανάλυση Full HD Plus 2640x1080. Πάρα πολύ ωραία. Κατασκευή από ενισχυμένο αλουμίνιο, Armored Aluminium το λέει η Samsung. Power button από εδώ πέρα που είναι και σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων, volume rocker εδώ. Στο πάνω μέρος έχουμε το μικρόφωνο για το Active Noise Cancellation. Από εδώ πέρα μπαίνουν οι SIM μας και από κάτω έχουμε το βασικό ηχείο, USB Type-C για φόρτιση και μεταφορά αρχείων και δύο μικρόφωνα εδώ. Τιμολογιακά στα 1249 η έκδοση 256 και μετά ανεβαίνει στην 512, που δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή την τιμή της. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ λεπτή συσκευή, 6,9 χιλιοστά όταν είναι ανοιχτή, 15,1 όταν είναι κλειστή, βάρος 189 γραμμάρια που είναι μια χαρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε στο πίσω μέρος τις δύο κάμερες, είναι δύο 12 πρακτικά, μία με f-stop 1,8 και οπτική σταθεροποίηση για τις σαν βασική ευρυγόνια κάμερα και μία υπερευρυγόνια 12 MP f-stop 2,2, μπαταρία 3.800 mAh που και αυτό υποστηρίζει super fast charging. Δεν μας είπε η Samsung πόσο, φαντάζομαι 25-45 θα δείξει. Το δούμε λίγο πιο έτσι αναλυτικά όσο μπορώ από εδώ που είμαι. Είναι IPX8 η συσκευή. Gorilla Glass Victus 2 για την πρόσωψη μέσα, αλλά και για την εξωτερική οθόνη. Να, χαρά. Snapdragon 8 Gen 2 στο εσωτερικό με 8 GB RAM. Εντάξει, είναι OK. Είναι αρκετά OK που μπήκα εδώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της οθόνης, να βάλω κάτι να παίξει και βασικά θέλω να δω και έξω τη φάση, να χαμηλώσω και την ένταση. Εδώ που είμαι δεν είναι εύκολο να κάνω πολλά πράγματα. Αυτή είναι η εσωτερική οθόνη, πάρα πολύ ωραία, μια φωτεινότητα και αυτή 1750 nits, όπως και το Fold, έχουμε άνοδο σε σχέση με πέρσι. Πάρα πολύ καλές γωνίες θέασης, η τσάκιση προφανώς και φαίνεται από αυτές τις γωνίες, αλλά κανείς δεν βλέπει ταινία και περιεχόμενο από εδώ. Το βλέπεις από εδώ που δεν φαίνεται απολύτως τίποτα και το νιώθεις λιγάκι, μόνο περνάς από πάνω, αλλά πολύ πιο απαλά. Λοιπόν, ωραία η οθόνη, πολύ ωραία χρώματα, κλασικά Samsung. Νομίζω θα μας καλύψει απόλυτα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν περάσουμε στην εξωτερική οθόνη. Πρέπει να ξεκλειδώσει για να το χρησιμοποιήσουμε. Και από ό,τι είδαμε και πριν εδώ, έχει την εφαρμογή του YouTube. Οπότε, παίζεις μπαλίτσα κανονικά. Βέβαια, τώρα δεν θα κάτσει να δεις βίντεο εδώ νομίζω. Δεν περιστρέφεται κιόλας, δεν νομίζω να κάτσει εύκολα να δει βίντεο εδώ. Εκτός αν είναι κάτι που πήγε και θες να δει γρήγορα χωρίς να ανοίξει, δεν ξέρω ποιο σενάριο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Λοιπόν, να δούμε και το κομμάτι του. Δεν μου αφήνει να πάω πίσω. Να πάω εδώ. Να δούμε και το κομμάτι του ήχου. Να δώσω και ένταση λοιπόν. Πού είναι από εδώ. Το δεύτερο ηχείο είναι το ακουστικό. Είναι οκ. Okay. Ωραίο μπασάκι. Ένταση θα λίγο παραπάνω.
Άμα το ανοίξω, όσο παίζει καλύτερα. Ναι, γιατί θες πιο δυνατό αυτό που δεν καλύπτεται. Είναι ok. Ωραίος ήχος. Και στο κομμάτι της κάμερας, να περάσουμε εδώ. Εδώ είναι η κάμερα, έχουμε ευρυγόνιο και υπερευρυγόνιο, δεν έχουμε τηλεφακό σε αυτή την συσκευή, οπότε πάμε στα γρήγορα να τραβήξουμε δύο φωτογραφίες. Και εδώ στο ένα επί να εστιάσω εδώ για να δούμε και τον μποκέ πίσω. Να τραβήξω και μια σελφάρα εκεί. Και το βασικό είναι ότι μπορούμε να τραβήξουμε selfies από εδώ και αυτό είναι και το ζητούμενο. Με δύο θα τα ανοίξει, όχι. Αλλά μπορείς να πας εδώ, έχει toggle που ανοίγει την κάμερα για selfie κατάσταση. Και με το volume rocker μπορώ να τραβήξω κανονικά φωτογραφία. Πάμε να δούμε τι βγάλαμε στα γρήγορα. Selfie από την πίσω εδώ μια χαρά. Είναι πολύ σαφώς καλύτερη από την εσωτερική. Α, και η εσωτερική δεν είναι καθόλου άσχημη. Η αλήθεια είναι. Και εδώ είναι το 1x. Έχουμε λίγο θόρυβο, αλλά είναι περίεργος φωτισμός εδώ πέρα στο δωμάτιο. Και ο υπερευρυγόνιος εδώ, 12 MP, είναι ok. Θα ήθελα κάπως καλύτερα, η αλήθεια είναι. Μου θυμίζει πολύ πέρυσι τέτοια εποχή που ήμουνα εδώ και έβλεπα τα περσινά μοντέλα, ίδιες περίπου φωτογραφίες. Θέλω να τα δω όμως σε διαφορετικές συνθήκες, σε χαμηλό φωτισμό, γιατί θεωρητικά εκεί πέρα είναι οι βελτιώσεις. Και θα δούμε. Στο βίντεο πάντως βλέπουμε ότι φτάνει μέχρι 4K60, παρότι θα σήκωνε και 8K, αλλά ποιος ενδιαφέρεται για το 8K. Μπαταρία τώρα δεν μπορώ να έχω εικόνα, ο Snapdragon 8 Gen 2 προφανώς θα τα πηγαίνει καλύτερα σε μπαταρία γιατί είναι πιο οικονομικό chip γενικότερα, αλλά είναι μια πολύ πολύ βολική συσκευή με μια επιτέλους μεγάλη οθόνη έξω, η οποία μπορούμε να κάνουμε πραγματάκια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, απλά για να έχουμε ειδοποιήσεις, ξέρω εγώ, έχουμε πράγματα και να κάνουμε, καιρούς και τα λοιπά, και χάρτες και. Δεν έχουμε τον gap μέσα, είναι αδιάβροχη συσκευή, όχι ανθεκτική σε σκόνη, όπως έχουμε πει, να πέσει άνω πάνω και να μπει στο hinge μέσα. Αλλά, ναι, ενδιαφέρουσα πρόταση, περιμένω να έρθει στο γραφείο να το δούμε πιο αναλυτικά, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.